Τι κάνουμε τώρα, Λουκά? Ωραίο πράγμα που σα λέω. Μόλι θα πηγαίνανε στην ώρα με αυτά. Α, εσύ πλακίζει, Λουκά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Με τι λέω εγώ, ότι είναι σοβαρά? Αυτό που έχει τα διαμάντια ξέρει πολλά για την ιστορία. Επέστρεψε τα λίτρα και μετά στέλνει αποζημίωση στην οικογένεια τη Άννα. Εμένα αυτό μου κάνει κάτι σε απονομή δικαιοσύνη. Παρακολουθεί τι ζωέ μα, Λουκά, ξέρει τα πάντα. Είμαι σίγουρο. Τώρα με αυτά τι θα κάνω, πώ θα τα στείλω? Δεν γίνονται φανερά αυτά. Μην ξεχνά ότι όποιο το κάνει όλο αυτό έχει και ένα DVD με όλα τα ντοκουμέντα. Λουκά, αν απονέμει δικαιοσύνη, όπως λες, ποιος μας λέει ότι θα στείλει το DVD στην αστυνομία? Αν στείλει το DVD στην αστυνομία με σένα να αποκαλύπτεις τα πάντα, θα μάθει η αστυνομία ότι υπάρχει και μια βαλίτσα με διαμάντια. Την έβαψες. Αυτό τρώμε. Πάλι καλά που σε συμπαθεί πολλοί κόσμος και δεν θα ξεμείνεις από τσιγάρα στη στενή. Όπα, το νεράκι μου. Μπα, ο Στέφανος. Έλα, Στέφανε. Έλα, Λουκά. Είμαστε με την Ιριέτα μαζί στο σπίτι της και συμβαίνει κάτι σοβαρό. Κι άλλο, τι ακριβώς? Δεν λέγονται αυτά από το τηλέφωνο. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Τα ίδια μου λέγει και ο Λευτέρης. Μπορείς να έρθεις από εδώ, σε παρακαλώ? Πού να πρωτοπάω, καψερός? Ορίστε, τρίτος το κακό. Πρώτα η Στέλλα, μετά ο Λευτέρης, τώρα κι εσύ. Την πατήσαμε. Τι λες, ρε Λουκά? Είπα τα δικά μου, λέω. Α, πες του ότι θα πάρουμε εμείς την ώρα, να μην ανησυχεί. Η Ιριέτα λέει. Εντάξει, άκουσα. Θα την πάρω εγώ. Ωραία. Άντε, λοιπόν, σε περιμένουμε. Ναι, κλείσε τώρα. Έλα. Πρέπει να πάω και από εκεί, άκουσες. Και εγώ τι κάνω τώρα? Υπομονή. Θα βρούμε έναν τρόπο για να σταλούν αυτά. Στην Εύα, τι στο λέω? Πρωί-πρωί. Μην τη το κρύψει κι αυτό και έχουμε άλλα. Εντάξει. Πόσε εξελίξει σε μια νύχτα. Λοιπόν, φεύγω εγώ, ε. Θα πούμε το πρωί. Εντάξει. Αγάπη μου. Νόρα μου. Πού είσαι, μωρό μου, τι έγινε? Μόλις έφυγα από το Λευτέρι. Τι ήθελε? Κάτι που δεν λέγεται από το τηλέφωνο. Α, οκ. Okay. Εντάξει, περιμένω. Θα αργήσω. Θα πάω στην Εριέτα. Θέλουν να με δουν κατεπικόντως με τον Στέφανο. Τι θέλουν? Κάτι που επίσης δεν λέγεται από το τηλέφωνο. Θα προσπαθήσω να μην αργήσω, εντάξει, μην κοιμηθείς. Εντάξει. Σ' αγαπάω. Επιτέλους, και κάτι που λέγεται από το τηλέφωνο. Κι εγώ σ' αγαπάω. Σε περιμένω, ε. Φιλάκια. Ένα-ένα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, κάποιος απειλεί την Αντιγόνη να μην φανερώσει που είναι θαμμένος ο πατέρας μας. Και δεν είναι ο Ρούσος. Επίσης, αυτός ο κάποιος μετά στέλνει διαμάντια στο Λευτέρι με την εντολή να τα παραδώσει στην οικογένεια της Άννας. Ναι, ο οποίος πρέπει να είναι αυτός που έχει τα διαμάντια, έτσι. Και προφανώς μας επέστρεψε και τα λίτρα. Και έχει και ένα DVD που καίει κόσμο. Ποιος είναι αυτός? Και εμείς τι κάνουμε τώρα? Μισό λεπτό. Στέφανε, πες ότι βγάζουμε τη μάνα σου απ' έξω. Ποιος άλλος μπορεί να ήξερε αυτή την ιστορία και να ενεργεί με τέτοιο τρόπο?